Με καλούς Ιωνούς και με πτήσεις που ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Εβδομάδα έρχεται η τουριστική σεζόν για τη Δυτική Ελλάδα, με το αεροδρόμιο του Αράξου να αναλαμβάνει τον επιτελικό του ρόλο στο κομμάτι της μεταφοράς των ταξιδιωτών από τις χώρες του εξωτερικού. Είχαμε μία πτήση από Σλοβενία, η οποία μας έκανε ποδαρικό, να το πούμε έτσι. Τη Μεγάλη Παρασκευή είχαμε τρεις πτήσεις από Γερμανία. Και όλο το Μάιο έχουμε πτήσεις από Πολωνία, Βέλγιο, Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία, και τον επόμενο μήνα θα προσθεθεί Αυστρία, Ελβετία και Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά τις ροές, το σχέδιο αναπλήρωσης των χαμένων ταξιδιωτών από τις εμπόλεμες περιοχές τρέχει και, όπως εκτιμά ο αερολιμενάρχης του Αράξου, έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από τις χώρες Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, που εκεί έχουν πόλεμο και τώρα πλέον δεν έρχεται κανείς. Πέρσι είχαμε πάρα πολύ κόσμο από το Ισραήλ, 13.600 άτομα ήρθαν πέρσι από το Τελ Αβίβ, οι οποίοι και αυτοί χάθηκαν πάλι λόγω του πολέμου. Αλλά είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλά και φέτος. Η νέα αγορά είναι η Ρουμανία και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να έρθουν πτήσεις και από χώρες της Βαλτικής. Είχαμε και παλαιότερα, οι οποίες είχαν μειωθεί γιατί και αυτές οι χώρες εμπλέκονται, αν όχι άμεσα, έμεσα με τον πόλεμο. Δηλαδή Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες από αυτές τις χώρες. Και φέτος θα έχουμε και η Πολωνία επίσης. Και από την Πολωνία που έχουμε επίσης, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο παρελθόν. Γι' αυτό και το 2018 είχαμε φτάσει στους 186.500 περίπου επιβάτες. 186.500 επιβάτες. Μετά μας, δυστυχώς μας, με την πανδημία έπεσε η κίνηση πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο λόγω πανδημίας. Αλλά πέρσι κλείσαμε στις 142.000. Πιστεύω ότι φέτος θα περάσουμε τις 150-160.000. Οι χώρες της Βαλτικής αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα φέτος για τη Δυτική Ελλάδα και αποτελούν στρατηγικός στόχος για τη δημιουργία τουριστικών ροών προς την ευρύτερη περιοχή.